Γρηγόρη Πρωτοπαυλόφ, ποιος ήταν αυτός? Ούτε που τον φέρνω στο νου μου. Ήταν 28 Νοεμβρίου του 1979, όταν η τηλεόραση της ENED μετέδιδε το τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν», βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μίκα Ραγάτσι. Διάσημοι πρωταγωνιστές του τότε και του σήμερα, όπως η Μπέτη Αρβανίτη, η Όλγα Πολίτου, ο Νίκος Τσούκας, η Νέλη Γκίνη και πολλοί άλλοι, συμμετείχαν σε μια τηλεοπτική παραγωγή υψηλών ποιοτικών αξιώσεων που παραμένει ζωντανή στη μνήμη πολλών τηλεθεατών. Η σειρά, γυρισμένη σε μεγάλο βαθμό στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην Αβερόφιο Γεωργική Σχολή και στην ευρύτερη παραποτάμια περιοχή του Πηνιού, έφερε για πρώτη φορά στην τηλεοπτική μυθοπλασία την πρωτεύουσα του Θεσσαλικού κάμπου στο προσκήνιο της μικρής οθόνης. 40 χρόνια μετά, ο Δήμος Λαρισαίων, η Αβερόφιος Γεωργική Σχολή και η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας του Υπουργείου Τουρισμού ανασύρουν στη μνήμη μας το τηλεοπτικό αριστούργημα του σκηνοθέτη Βασίλη Γεωργιάδη, καθώς εντείνονται οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης. Αν και τα χρόνια πέρασαν, τίποτα δεν άλλαξε όχι μόνο στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων της Αβεροφείου Γεωργικής Σχολής, αλλά και στις αρχές που υπηρετεί διαχρονικά βασισμένες στο τρίπτυχο εκπαίδευση, κοινωνία, πολιτισμός. Η αξιοποίηση λοιπόν των 40 ετών από την προβολή της τηλεοπτικής σειράς ήταν μια χρονική συγκυρία την οποία δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε να την προσπεράσουμε χωρίς να την αξιοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Έχοντας ως εφόδιο κιόλας μια πρόσφατη διοργάνωση για τα 50 χρόνια από την πρώτη προβολή της Δασκάλας με τα Ξανθά Μαλλιά στη Μακρινίτσα, όπου είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και επικοινωνήθηκε κιόλας και σε πανελλήνιο επίπεδο, θεωρούμε πως ήρθε αυτή τη φορά η σειρά της Λάρισσας. Ο Σύνδεσμος Όμως Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας με χαρά χαιρετίζει την επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την τελευταία προβολή του σειρά Συνταγματάρχης Λιάπκιν. Ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, όταν έμαθα για την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Θεσσαλίας και εγώ, αλλά και όλο το Συμβούλιο, θεωρήσαμε ότι ήταν τουλάχιστον υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη δράση. Αποφασίσουμε να θέσουμε την τεχνογνωσία μας αλλά και τη διείσδυσή μας στον καλλιτεχνικό χώρο στη διάθεση της εκδήλωσης, ώστε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν για το καλύτερο αποτέλεσμα και να επέλθει το ισοδύναμο από όσα προσδοκούνται από αυτή την πρωτοβουλία. Από την πλευρά του Δήμου Λαρισαίων, ο εντεταλμένος σύμβουλος Παναγιώτης Νταΐς τόνισε ότι η κίνηση αυτή θα συμβάλλει περαιτέρω και στην τουριστική προώθηση της περιοχής. Η Λάρισα δεν θα είναι τόπος προορισμού τουριστικός με την έννοια όπως το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αλλά εμείς προσπαθούμε να ανεβάσουμε την επισκεψιμότητα στην πόλη, στην περιοχή. Όταν μιλάμε στην περιοχή, μιλάμε για την περιφερειακή ενότητα Λάρισσας. Η επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια αναμένεται να γίνει την ερχόμενη άνοιξη.